Δύσκολη παραμένει η εισαγωγή των υποψήφιων φοιτητών στα πανεπιστήμια, με την αναζήτηση της φοιτητικής κατοικίας να δυσχεραίνει για ακόμη μια φορά το έργο τους. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον διερευνητικό. Με αγωνία ρωτούν οι φοιτητές και οι γονείς τους εάν υπάρχουν διαθέσιμα διαμερίσματα και ρωτούν βέβαια πότε θα πρέπει να έρθουν για να κλείσουν διαμερίσματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμα. Είναι αρκετά εύκολο για τους φοιτητές να βρουν σπίτια και θα έχουν επιλογές να διαλέξουν ανάμεσα σε αρκετά σπίτια διαθέσιμα προς ενοικίαση. Φέτος όμως, επειδή είναι καλύτερη η χρονιά για το Airbnb και αρκετοί ιδιοκτήτες έχουν ξαναβάλει τα διαμερίσματά τους σε βραχυχρόνιες μισθώσεις, υπάρχουν λιγότερα διαμερίσματα για φοιτητές. Την ίδια στιγμή δυσίωνες φαίνεται να είναι και οι εκτιμήσεις των ενοικίων, καθώς οι μικροί σε τετραγωνικά χώροι σημειώνουν ήδη αύξηση έως και 8%, προκαλώντας κρύο υδρότα στους γονείς των φοιτητών. Όσο αφορά με τα μισθώματα, διαμερίσματα για φοιτητή μπορεί να βρει κάποιος από 200-220 ευρώ μέχρι 350 το μήνα. Εξαρτάται πάντα από την κατάσταση του διαμερίσματος, σε ποια θέση βρίσκεται, πόσο κεντρικό είναι το διαμέρισμα και βεβαίως τι παρέχει το διαμέρισμα. Η ρευστή κατάσταση λόγω της πανδημίας, ωστόσο, προκαλεί πυρετό και στους ιδιοκτήτες, οι οποίοι φαίνεται ότι θα βάλουν νερό στο κρασί τους προκειμένου να βρουν το κατάλληλο ενοικιαστή για το σπίτι τους. Από πλευράς ιδιοκτητών υπάρχει κατανόηση. Αντιλαμβάνονται και οι ιδιοκτήτες ότι προκειμένου να το έχουν ξενίκιαστο το σπίτι, δεν απαιτούν μακροχρόνια μίσθωση, κάνουν υποχωρήσεις γιατί υπάρχει υπερπροσφορά.